Επιστρέψαμε στο Ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι. 37 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα και σας είπα ότι δεν θα είμαι μόνος. Θα έχω καλεσμένες δύο κυρίες και είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά που τις έχω κοντά μου σήμερα, που είναι εδώ στο στούντιο του Ράδιο Εύρω στο Ευρωσκόπιο. Θα τις αποκαλύψουμε, θα τις δείτε κιόλας όσοι έχετε τη δυνατότητα μέσα από τα social media, αφού ανοίγουμε και τις κάμερές μας. Καλημέρα, κυρία Αντιγόνη Γλυκοφρίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Ρέινα Εσκενάζη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε αρχικά την πρόσκληση και είστε στην Ορεστιάδα αυτές τις ημέρες από το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η πρόσκληση και τη δική μας για να είστε και στο στούντιο εδώ να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα από κοντά. Αν και όλοι τα ονόματά σας τουλάχιστον τα ξέρουμε, την παρουσία σας στην καλλιτεχνική τη γνωρίζουμε. Η κυρία Αντιγόνη Γλυκοφρίδη, φίλες και φίλοι, δημοφιλέστατη αγαπημένη ηθοποιός. Η κυρία Ρέινα Εσκενάζη πίσω από τις κάμερες. Μπορεί κάποιοι να μην έχετε την εικόνα της, αλλά νάτι. Όσοι τη βλέπετε τώρα, για πρώτη φορά ίσως, είναι η κυρία Ρέινα Εσκενάζη με τις μεγάλες επιτυχίες που έχει υπογράψει, τις σκηνοθετικές, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, παντού. Πώς είστε? Είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί βρισκόμαστε στην Ορεστιάδα. Ναι, εσείς όχι πρώτη φορά μάλιστα. Εμένα είναι η δεύτερη φορά και δεν ξέρω, όταν ξεκίνησα για να έρθω και την πρώτη φορά, κάτι αισθάνθηκα όταν πάτησε το πόδι μου εδώ. Την πρώτη φορά, ε. Ναι. Μάλιστα, ωραία, ενδιαφέρον αυτό. Μια ενέργεια που σας κράτησε το ενδιαφέρον ζωντανό. Πάρα πολύ, γιατί είσαστε όλοι τόσο αγαπητοί άνθρωποι, τόσο φιλόξενοι, τόσο με όρεξη να κάνετε αυτό το πράγμα, το φεστιβάλ, και αυτό μας δίνει και εμάς χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Είναι ένα εννιαήμερο το οποίο πραγματικά μας δίνει όλους χαρά, παρόλα τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, παρότι έχει μαυρίσει η ψυχή μας με το μαύρο που επικρατεί γενικότερα. Και κυρία Εσκενάζη, το συζητούσαμε και πριν έρθετε ακόμα στα τηλέφωνα για να πάρουμε την απόφαση να το οργανώσουμε και φέτος. Είδαμε τελικά ότι η απόφαση ήταν ορθή και ο κόσμος το ζητούσε, το χρειαζόταν. Κυρία Εσκενάζη, βλέπετε και την παρουσία του κοινού καθημερινά. Πάρα πολύ. Αλλά το εντυπωσιακό είναι το πάθος με το οποίο χειρίζεστε όλο αυτό το φεστιβάλ και εσείς και όλοι οι ηθοποιοί, οι ερασιτέχνες, οι ομάδες, δηλαδή είναι ένα πάθος που είναι συγκινητικό πραγματικά. Σας ευχαριστούμε που είστε και εσείς μέρος τώρα αυτού του φεστιβάλ και το πάθος το εκφράζετε και εσείς με τη δική σας παρουσία και τόσα χρόνια βέβαια με την παρουσία σας στα πράγματα. Μέχρι τώρα έχετε δει παραστάσεις από τους ερασιτέχνες, έτσι το καλλιτεχνικό επίπεδο πώς το κρίνετε γενικά, κυρία Γλυκοφρίδη? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ψηλό. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση, διότι εμείς οι επαγγελματίες, οι ηθοποιοί, χωρίς εισαγωγικά, είναι η δουλειά μας. Mm. Πληρωνόμαστε από αυτό. Εδώ υπάρχει αυτή η αγάπη, υπάρχει αυτό των ανθρώπων που αφήνουν τις δουλειές τους, που κάνουν πρόβες, που διαγωνίζονται, και βλέπεις αυτή την αγάπη και αυτή τον ενθουσιασμό, που δεν ξέρω, πολλές φορές είναι παραπάνω από το δικό μας. Θα δυσκολευτείτε στην κρίση σας στο τέλος, γιατί έχουμε και τα αποτελέσματα των βραβείων, αυτό για το διαγωνιστικό μέρος. Όσο το επίπεδο είναι υψηλό, τόσο δυσκολευόμαστε εμείς. Δηλαδή, εσείς, κυρία Εσκενάζη, πρώτη φορά έρχεστε. Οπότε φορά, έχει αξία να δούμε τη δική σας εντύπωση που σας δημιουργήθηκε αυτές τις πρώτες 3-4. Πόσες μέρες, από το Σάββατο είστε εδώ, Από το Σάββατο είμαστε ναι. Εδώ. Είδαμε και τις δύο παραστάσεις εκτός συναγωνισμού και τις δύο που διαγωνίζονται. Ναι. Το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι με έχει εντυπωσιάσει αυτό το πάθος. Αυτό που είπε η κυρία Γλυκοφρίδη, ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν το χρόνο τους, την ενέργειά τους σε όλο αυτό. Και εμένα με έβαλε και σε κάποιες σκέψεις, γιατί το θέατρο είναι αμφίδρομη πορεία. Απ' τη μία είναι ότι εμείς δίνουμε, αλλά είναι και τι μας δίνει πίσω. Mm. Οπότε, λιγάκι προσμετρώ και σε όλο αυτό, τι παίρνουν όλοι αυτοί οι ερασιτέχνες πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία. Το ερασιτέχνες, ναι. Δηλαδή, κάτι παίρνουν για να σίγουρα, το κάνουν. Σίγουρα. Γι' αυτό λέω πάντα ότι μπορεί να γίνεται όλο αφιλοκερδός ή εθελοντικά, αλλά το αφιλοκερδός έχει την έννοια μόνο του οικονομικού με το στενό όρο του χρήματος. Το κέρδος είναι πολλαπλό σε άλλα επίπεδα. Οπότε δεν γίνεται τίποτα αφιλοκερδός. Ναι. Έχουμε κέρδος, το οποίο είναι όμως ίσως η βαρύτητά του σίγουρα πολύ σημαντικότερη. Είναι προσωπική εξέλιξη 100% όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, είναι μια διαπίστωση που όσοι ασχολούμαστε με το ερασιτεχνικό θέατρο τόσα χρόνια, πιστεύω την εισπράττουμε, την καταλαβαίνουμε και την νιώθουμε. Και ωραίο είναι που το λέτε, να το καταλάβουν και κάποιοι που διστάζουν ίσως να ασχοληθούν με αυτό. Είναι μια περίπτωση κάθε χρόνο στο φεστιβάλ. Αμέσως μετά, τις επόμενες μέρες, υπάρχει ενδιαφέρον. Εκδηλώνεται ενδιαφέρον από νέους ερασιτέχνες και βλέπουν ότι τελικά δεν είναι κάτι τόσο απόμακρο ή τόσο ξένο. Μπορεί να κάνουν το βήμα, να το τολμήσουν. Φυσικά, και είναι και ένας τρόπος πολύ
ιδιαίτερης ψυχανάλυσης. Δηλαδή, μάλιστα, με έναν τρόπο βγαίνουν πράγματα μέσα στο θέατρο. Ναι. Επικεντρώνεσαι λίγο και στο δικό σου τον εαυτό, προσπαθείς την αυτοβελτίωσή σου. Στον εσωτερικό σου. Και τι έχεις να βγάλεις. Και εσείς ασχολείστε, κυρία Γλυκοφρίδη, με το θέατρο, προφανώς γιατί είχατε κάποιες τέτοιες ανησυχίες από μικρή και είπατε να τις εκφράσετε κάπως με κάποιον τρόπο καλλιτεχνικό. Ε? Εγώ ξεκίνησα για να πάω, υποτίθεται, να σπουδάσω κάτι άλλο. Α, και εσείς έτσι, κάτι άλλο. Ναι. Και βγαίνοντας από το σπίτι μου, συνάντησα μια συμμαθητριά μου που τελειώνουμε μαζί το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο. Που πας, λοιπόν, στο εθνικό να δώσω εξετάσεις. Αυτή ποτέ δεν είχε πει ούτε ποιμό ούτε τίποτα. Ενώ εγώ πάντοτε κάτι έκανα σχολείο. Και λέω, τι πάει εκείνη, λέω, και εγώ δεν πάω. Πάω να δω τι είναι, τι γίνεται στο εθνικό. Και βλέπω, λοιπόν, ότι υπήρχε ο διαγωνισμός μετά από μια εβδομάδα. Mm-hmm. Και ξαναγύρισα σπίτι μου, πήρα ένα βιβλίο, την Ηλέκτρα θυμάμαι κιόλας, κουκουλώθηκα κάτω από το σεντόνι για να μην με βλέπουν και άρχισα να μαθαίνω. Έδωσα εξετάσεις, μπήκα και από εκεί και πέρα η ζωή μου είναι αυτή. Είναι άνοιξε ένας καινούργιος δρόμος. Θέατρο εδώ και 50 χρόνια. Όλη η ζωή. Ναι, όλη η ζωή. Και συνεχίζετε, τώρα έχετε κάτι που μπορεί να το δούμε στην πορεία, δεν να κάνουμε καμία αποκάλυψη. Ήταν λίγο και ο κορονοϊός. Ναι, μας κράτησε πίσω όμως. Εκείνα τα δύο χρόνια με σχεδόν. Τα δύο χρόνια μας σταμάτησε όλους έτσι. Κάποια σύριαλ που δημιουργήθηκαν αλλά εκείνη την περίοδο. Αλλά ουσιαστικά πιστεύω ότι ο ηθοποιός και να μεγαλώσει και να πει ότι εγώ κρεμάω τα παπούτσια μου, γιατί μέσα στο μυαλό μου το έχω και αυτό. Ναι. Ότι εγώ πρέπει να κρεμάσω κάποια στιγμή τα παπούτσια μου. Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτό. Λοιπόν. Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτό, ούτε υπάρχει όριο λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω ότι μέσα στην ψυχή του ηθοποιού δεν κρεμάει ποτέ τα παπούτσια. Βέβαια, αυτό ακριβώς. Έτσι είναι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Μακάρι. Εσείς, κυρίες και νάζι, γιατί πίσω από τις κάμερες, εσείς είχατε άλλου είδους καλλιτεχνικές ανησυχίες. Δεν θέλετε να. Ναι, εμένα μ' άρεσε αυτό. Να βλέπω, να ψυχολογώ τους ανθρώπους, να προσπαθώ να τους βγάζω πράγματα, συναισθήματα και τέτοια. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Τι ωραίο που το λέτε τώρα αυτό. Δεν είναι μόνο μια τεχνική υπόθεση αυτή τη σκηνοθεσία. Ίσως είναι το πολύ σημαντικότερο είναι αυτό που λέτε. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Βέβαια. Και μετά μπαίνουν τα τεχνικά για να σε βοηθήσουν σε αυτό, για το πώς θα τα προβάλλεις. Αλλά μ' άρεσε κυρίως να. Έτσι να αναλύω συμπεριφορές, να παρατηρώ τους ανθρώπους στον δρόμο. Mm-hmm. Κάπως έτσι βγαίνουν και οι χαρακτήρες άλλως, έτσι, παρατηρώντας την παρατήρηση. Ανθρώπους και αντιδράσεις. Ναι. Και γι' αυτό λένε, ας πούμε, ότι σε οποιοδήποτε έργο πιο σημαντικό είναι το πλάνο, όταν ακούς το πλάνο και θεατρικά, παρά όταν λες την ατάκα σου. Και αντίδραση ναι, όταν ακούς τον άλλον, ισιοπή. Αυτό δηλώνει. Το χαρακτήρα, όχι όταν λες τις ατάκες, αυτό. Έτσι είναι. Οπότε είμαστε από πίσω. Mm-hmm. Πολύ αγάπη. Πόσα χρόνια, πόσες δουλειές, πόσες αιτίες. Πολλές. Από 22 χρονών επαγγελματικά. Mm-hmm. Και η μεγάλη σας περισσότερο, ας πούμε έτσι, η μεγάλη σας αγάπη, κινηματογράφος, τηλεόραση, οτιδήποτε, δεν τα διαχωρίζετε, δίνετε την ίδια ψυχή. Δεν τα διαχωρίζω. Ναι. Είναι ακριβώς την ίδια ενέργεια, την ίδια ψυχή, γιατί είναι η ίδια δουλειά. Ναι. Είτε είναι τηλεόραση, κινηματογράφο, έχω κάνει πάρα πολύ λίγο. Κάνει πολύ σαν βοηθός, έτσι πάρα πολύ. Έχω κάνει 20 τόσες ταινίες σαν βοηθός, αλλά μόνο μικρού μήκους εγώ. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι υποκριτική, είτε είναι τηλεόραση, είτε κινηματογράφος, είτε θέατρο, είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Και οι δουλειές που έχουμε δει πάντα από εσάς έχουν μια τέτοια ματιά, που φαίνεται ότι έχουν μια διαχρονική αξία. Πια τις βλέπεις και τις ξαναβλέπεις και έχει μια, αυτό που λέμε κινηματογραφικούς όρους. Και λοιπά, εντάξει, ίσως... Είναι η ίδια δραματουργική ανάλυση, οι ίδιοι χαρακτήρες, την ίδια δουλειά πρέπει να κάνεις. Απλώς χρησιμοποιείς πιο πολλά τεχνικά μέσα όταν ασχολείσαι με τηλεόραση και κινηματογράφο. Ναι. Τα κάμερα, τα φώτα, φακή είναι άλλο πράγμα. Τώρα από εσάς μπορούμε να έχουμε κάποια είδηση για το τι ακολουθεί. Έχετε Έχω κάτι... δύο θεατρικά έργα για την επόμενη χρονιά. Το ένα μπορώ να το ανακοινώσω, γιατί έχει ήδη ανακοινωθεί. Είναι τα τελευταία φεγγάρια του Φούριο Μπουρντών με τον Στέφανο Κυριακίδη, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρη Λιακόπουλο. Πού? Αυτό θα παιχτεί στο θέατρο Κόρονετ στην Αθήνα, στο Παγκράτη και ενδεχόμενα το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, δηλαδή μετά τον Παγιόν θα πάμε περιοδία. Και το δεύτερο έργο δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα, οπότε θα σας το πω όταν έρθει η ώρα. Και με την κυρία Γλυκοφρίδη έχετε συνεργαστεί, ε? Βεβαίως, και θεατρικά και τηλεοπτικά. Θα μας θυμίσετε κάποιες δουλειές, κυρία Γλυκοφρίδη. Έχουμε κάνει μαζί τηλεοπτικά το Βίο Ανθόσπορτο. Το Βίο Ανθόσπορτο, βέβαια. Φοβερά, και έχουμε κάνει μαζί. Ένα θεατρικό πριν πόσα χρόνια, ρε, είναι τέσσερα. Πριν τον κορονοϊό, άμεσα πριν τον κορονοϊό. Το 18 ή. Μη σκοτώνει τη μαμά. Μη σκοτώνει τη μαμά. Ένα πολύ ωραίο ένα θεατρικό. Ένα ωραίο έργο. Έργο και δείτε το κι εσείς.
Να το έχετε στο μυαλό. Να το έχουμε ως έργο στο μυαλό μας. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, πάρα πολύ. Πώς είναι η κυρία Σκενάζη, η κυρία Γλυκοφίδη ως σκηνοθέτηδα? Είναι αυστηρή, είναι απαιτητική, είναι σκληρή με τους ηθοποιούς? Έχει κάτι το πολύ σπουδαίο, νομίζω. Δεν φαίνεται. Α, μάλιστα. Δεν προβάλλει τον εαυτό της. Και αφήνει τους ηθοποιούς να παίξουν, αλλά όχι όπως θέλουμε. Χωρίς να το καταλάβουμε, μας έχει επηρεάσει και παίζουμε όπως θα έπρεπε να παίξουμε. Μάλιστα. Αλλά δεν κάνει αυτό, εγώ είμαι και εγώ σας λέω αυτό, κάντε εκείνο. Ναι, πως σκηνοθέτης πολλές φορές θέλει να έχει το όνομά του. Περνάει αυτό που θέλει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με ένα πολύ σωστό τρόπο και μας δίνει και εμάς τη χαρά ότι κάνουμε και εμείς κάτι και από μόνοι μας. Αλλά ουσιαστικά εντάξει. Δεν σας καπελώνει. Δημιουργική δουλειά είναι, ναι, από όλους μας. Δηλαδή, ναι, και γιατί... η κυρία Γλυκοφρίδη ως ηθοποιός πόσο εύπλαστη είναι, πώς το συνεργάσει? Πάρα πολύ πάρα και πολύ. Με προτάσει συνέχεια. Δηλαδή μπορούμε από δύο να το πάμε στο τρία και το τρία να το πάμε στο... Μα δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Θέλει όλοι, να το προχωράμε από κοινού μαζί. Ναι, ναι. Να ανακαλύπτουμε τα πράγματα. Και αυτό αυτή ήταν... είναι η ομορφιά. Το ότι είμαστε όλοι μαζί, δεν είναι ένας να πεις μόνος του να κάνει αυτό. Είμαστε όλοι μαζί και αυτό σου δίνει και μία ασφάλεια όταν αισθάνεσαι ότι έχεις δίπλα σου και άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το πράγμα που είναι κοινό, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή για όλους. Και έχουν μία συνολική συνείδηση και όχι μόνο, ναι, ναι, αυτό το υπερεγώ αναπτυγμένο, ναι, ναι, για να αναδειχθούν οι ίδιοι. Τώρα καταλαβαίνω, θα το καταθέσω κι εγώ σε μια διαπίστωση που συμπερασματικά προκύπτει από εσάς που γνωρίζω και εσάς τις δύο, αλλά και από άλλους ανθρώπους, συναδέλφους σας. Άνθρωποι με τέτοια αξία, με τέτοιο ταλέντο, βλέπω πόσο προσγειωμένοι είστε, πόσο ειλικρινείς είστε, πόσο αληθινοί. Και πραγματικά αυτό το συζητάμε και άλλες φορές και με άλλους ανθρώπους, ότι όσο λιγότερο αξίζει κανείς, τόσο περισσότερο θέλει να κάνει θόρυβο. Και όσο πολύ αξίζει κάποιος και έχει. Είναι συνειδητό αυτό και στον ίδιο ότι ναι, μπορώ να τα κάνω αυτά που κάνω γιατί είναι ο φυσικός μου τρόπος, η λειτουργία μου, έχω το ταλέντο μου. Τόσο πιο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα μαθήματα ζωής που μας δίνετε και συμπεριφοράς. Είναι μια προσωπική μικρή έτσι, παρένθεση που ήθελα να την καταθέσω. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω, έχουμε λίγο χρόνο. Θέλω να σας δούμε λίγο στην Ορεστιάδα. Στον τρόπο που σας αντιμετωπίζει η πόλη, όταν κυκλοφορείτε. Τι εισπράτετε, κυρία Αντιγόνη Γλυκοφρίδη? Εγώ είμαι συγκινημένη με την Ορεστιάδα. Ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, βλέποντας τους ανθρώπους εδώ, πώς συμπεριφέρονται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πολιτισμός, λέμε. Είναι ο πολιτισμός. Πολιτισμός, ξέρετε, για μένα. Που φαίνεται στα απλά πράγματα. Στο ότι σταματάτε χωρίς σήματα. Αυτό, ναι, το λέτε χωρίς όλοι. Χωρίς τίποτα. Δηλαδή, να περάσει ο πεζός από το δρόμο. Και... αν αυτό δεν είναι πολιτισμός, τότε τι είναι ο πολιτισμός? Και που δεν έχουμε και διαγραμμή σε αυτό το διάστημα, γιατί έγινε η ασφαλτόστρωση καινούργια στον κεντρικό δρόμο. Δεν υπάρχουν διαβάσεις, αλλά οι οδηγοί ξέρουν μα ότι εδώ περνάνε, δηλαδή, οι πολίτες. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό. Ναι. Δηλαδή, ξέρουν, θα περάσει. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο και εμείς, επειδή ερχόμαστε, ποτίθεται, από την Αθήνα, mm-hmm, μπορεί να περνάμε και να κατέβουμε και στο δρόμο να περπατήσουμε, ας πούμε. Mm-hmm. Και σταματάμε τα αυτοκίνητα που πρέπει, βλέποντας μας στο δρόμο, σταματάνε και περιμένουν. Λοιπόν, είναι τρομερή, τρομερή και φιλόξενη και στο κάτω-κάτω είσαστε ακρίτες, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Ναι. Όχι, είσαστε ακρίτες με την έννοια το ότι υπερασπίζομαι την πόλη μου. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση, ειδικά με τα τελευταία. Με την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, με το δημογραφικό, με τα προβλήματα, με διάφορες παροχές που ζητούμε, διεκδικούμε και τα αυτονόητα πολλές φορές δεν γίνονται κατανοητά από την πολιτεία. Εδώ στον Εύρο έχουμε προβλήματα, έχουμε και θέματα, να έχουμε ζητήματα. Και να διεκδικείτε. Μόνο και μεγάλα να λόγια ακούμε. Όλοι μαζί, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα... Η εικόνα όμως για μας είναι αυτό, ότι εσείς μας φιλάτε, ότι είσαστε εκεί σταθεροί και αμετακίνητοι. Ωραίο είναι αυτό το αίσθημα ασφάλειας να υπάρχει, να το καταλαβαίνει και ο πολίτης κάτω από τον Εύρο. Τώρα, κυρία Σκενάζη, εσείς δεν είστε τόσο αναγνωρίσιμοι ως πρόσωπο, ως όνομα βεβαίως είναι και ευτυχώς, το ιδιαίτερο του ονόματος. Ρέινα Σκενά, ντρέπεστε. Ευτυχώς, γιατί είμαι πάρα πολύ ντροπαλή. Εγώ όταν με αναγνωρίζουν, ακόμα και όταν με συστήνουν, λίγο μαζεύομαι στο καβούκι μου. Σας βλέπω, έχετε μια συστολή.
Δηλαδή, όταν είπαμε ότι θα ανοίξουμε τις κάμερες, λέει: εγώ έχω συνηθίσει μόνο πίσω από τις κάμερες. Τώρα, γιατί πρέπει να δείξω και εικόνα. Όμως, ναι, έχει την αξία του και αυτό. Βλέπουμε την εικόνα σας και αυτό το που αντικατοπτρίζεται στο βλέμμα, στο μάτι και στον τρόπο της έκφρασης είναι η ίδια η ψυχή. Και αυτό που ακούμε το έχουμε και σε εικόνα τώρα. Είναι πολύ ωραίο. Πάντως, βλέπω πάρα πολύ το πόσο χαίρονται οι άνθρωποι εδώ πέρα και πόσο επικοινωνούν με τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους. Ναι, αυτό. Αυτούς που τους γνωρίζουν στον δρόμο. Τους δείχνουν την αγάπη τους. Είναι εκδηλωτική, κυρία Γλυκοφρίδη. Μου έκανε εντύπωση προχθές που ήταν το Αγίου Φανουρίου. Πίναμε τον καφέ μας έξω από το ξενοδοχείο και σταμάτησε μια κυρία χωρίς να την ξέρουμε. Μας άνοιξε φανουρόπιτα και μας χαίρεσε όλους. Τι ωραία. Ζεστή από την εκκλησία και λες, κοίτα να δεις τώρα, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Α, είναι ωραίο, χαρακτηριστικό έτσι. Πολύ. Περιστατικό. Χίλια ευχαριστούμε και ελπίζουμε να περάσετε καλά και στο υπόλοιπο των ημερών που ακολουθούν. Μέχρι την Κυριακή θα είστε εδώ. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται, το φεστιβάλ συνεχίζεται. Που σήμερα και ο κύριος Κοστάλας επιτέλους στην παρέα μας, κοντά μας, γιορτάζει και όλα. Θα το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Αλέξανδρος, ο Αλέξης Κοστάλας. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. 24ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται. Μεγάλες συγκινήσεις κάθε βράδυ στο θέατρο. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το θέατρο. Προσφέρει συγκινήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και πάντοτε να έχετε επιτυχία σε αυτό που κάνετε και να το κάνετε συνέχεια. Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.